Κύριε Ροδόπουλε, την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα. Καλημέρα. Και καλή σχολική χρονιά, να το πω έτσι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το εξής. Κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή γνωρίζει τα αποτελέσματα των παραλληλικών, έχουν βγει βάσεις ουσιαστικά, γιατί θα στραφεί πιθανότατα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ποια είναι δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κάνουν τον ΙΕΚ ΑΚΜΗ έναν βασικό λόγο επιλογής για έναν υποψήφιο προς ένταξη στην αγορά εργασίας. Η ΑΚΜΗ, καταρχάς να πω ότι είναι το μεγαλύτερο ΙΕΚ στη χώρα και το μεγαλύτερο ΙΕΚ στην Ευρώπη. Αριθμεί περίπου στους 13.000 συνεργούς φοιτητές αυτή τη στιγμή, με δομές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Πειραιά και Ηράκλειο Κρήτης, με περίπου 33.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο ΙΕΚ το οποίο μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε σπουδαστή, οποιοδήποτε μέρος της χώρας θέλει. Η ανακήρυξή μας ως ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μας δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στην αγορά της κατάρτισης. Δείχνει ότι η προσπάθεια που κάνουμε, τη δουλειά που κάνουμε, έχει ανταμυφθεί και με αυτή τη βράβευση. Οι καταξιωμένοι συνεργάτες μας σε όλους τους τομείς δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους σπουδαστές που είναι κοντά μας να πάρουν το κάτι παραπάνω που θα τους βοηθήσει στην απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Και βέβαια, νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα μας πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή στο χώρο μας είναι το πολύ οργανωμένο γραφείο σταδιοδρομίας που έχουμε, το οποίο η ΑΚΜΗ είναι το μοναδικό ΙΕΚ, το πρώτο ΙΕΚ, το οποίο έκανε online γραφείο σταδιοδρομίας, δίνοντας δυνατότητα δηλαδή στους σπουδαστές της να μπαίνουν ανεξάρτητα μέσα στον ιστότοπο που έχουμε δημιουργήσει και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για θέσεις εργασίας στους σπουδαστές αμέσως και χωρίς να χάνουν χρόνο να μπορούν να αιτηθούν για τις θέσεις εργασίας οι οποίες προκύπτουν. Μπορούμε να δώσουμε τις βασικές κατευθύνσεις ακαδημαϊκές τις οποίες προσφέρει αυτή τη στιγμή το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σε ποιους τομείς δηλαδή θα εξειδικευθεί κάποιος ερχόμενος εδώ? Εμείς σαν ΑΚΜΗ προσφέρουμε 107 ειδικότητες σε όλους τους τομείς σπουδών. Ξεκινώντας από τα τουριστικά επαγγέλματα, που όπως γνωρίζετε η χώρα μας με τον πολύ μεγάλο τουρισμό που έχει, είναι κάτι το οποίο τα παιδιά στρέφονται εκεί. Σεφ, ζαχαροπλαστική, ξενοδοχειακά. Συνεχίζουμε τις ειδικότητες υγείας, και αυτές είναι πολύ σημαντικές και έχουν μία τάση τα τελευταία χρόνια. Οι σπουδαστές μας δηλαδή κατευθύνονται προς τα εκεί. Μιλάμε για ψυχοθεραπεία, μιλάμε για βοηθό νοσηλευτή, μιλάμε για βοηθό φαρμακείου, για διαιτολόγους, για εργοθεραπευτές. Μία μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων. Μετά πάμε στις ειδικότητες της ομορφιάς, αισθητική, κομμωτική, τεχνητής νυχιών, η μόδα, με καταξιωμένους συνεργάτες όλες τις ειδικότητες που σας λέω. Και συνεχίζουμε με τις παραδοσιακές ειδικότητες μηχανολογίας, οικονομίας διοίκησης, πληροφορικής. Γενικότερα μπορούμε να καλύψουμε οποιοδήποτε ζήτηση υπάρχει από τους υποψηφίους σπουδαστές μας. Δεδομένου ότι οι συνεργασίες και πάντα οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, θα ήθελα να μου μιλήσετε για κάποιες από τις σημαντικότερες συνεργασίες σας και αυτές που θα δώσουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα σε όποιον έρθει εδώ για να παρακολουθήσει τις σπουδές του στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Ξεκινώντας από τον Ελευθέρη Λαζάρου, συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Χαρμούτσο, τον Πάνο Ιωαννίδη. Στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής έχουμε τον Διονύση Αλέρτα και τον Χρήστο Βέργαδο. Και από φέτος είμαστε στην πολύ χαρούμενη θέση να ανακοινώσουμε ότι ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τον καταξιωμένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ταράξει τα νερά της γαστρονομίας. Pop-up restaurant το ονομάζουμε. Είναι κάτι πρωτοβουριακό και το οποίο οι σπουδαστές μας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Σε πραγματικές συνθήκες ενός εστιατορίου, έτσι. Σε πραγματικές συνθήκες ενός εστιατορίου, ακριβώς. Για να καταλάβουν και να μπουν τα παιδιά στο κλίμα τι σημαίνει να είμαστε σε ένα εστιατόριο, τι σημαίνει κουζίνα, τι σημαίνει πρέπει να σερβίρω, τι είναι όλη αυτή η διαδικασία η οποία θα τους διαφοροποιήσει στο μέλλον. Συνεχίζοντας ειδικότητες ομορφιάς, έχουμε τον Παντελή τον Τζουζί, πολύ γνωστό make-up artist, τον Βρετό Βρετάκο στον τομέα της μόδας. Έχουμε την Χριστιανά Θάνου στο τομέα της πληροφορικής. Στον τομέα της δημοσιογραφίας, βέβαια, που ηγείται ο Νίκος Χατζηνικολάου, έχουμε από πέρυσι έχουμε τον Αντώνη Στρόιτερ και τη Σία Κοσιόνη στην ομάδα μας. Στην αθλητική δημοσιογραφία έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα με επικεφαλής τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, τον Πάνο Βόγλη, Σιδωρό Πρίντεζη, Βασίλη Μπακόπουλο και άλλους καταξιωμένους αθλητικούς δημοσιογράφους. Και γενικότερα προσπαθούμε, πέραν αυτών των μονίμων συνεργασιών που έχουμε, όλη τη χρονιά τα παιδιά να γνωρίζουν καταξιωμένους ανθρώπους από τον χώρο τον οποίο καταρτίζονται, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και τους δίνουν συμβουλές για το τι θα αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας. Εάν συζητούσαμε έτσι για τις προσδοκίες σας για τη χρονιά που τρέχει για το 2018, μου είπατε ότι ήδη έχετε ξεκινήσει πολύ θετικά και πολύ δυναμικά τα πρώτα βήματα που μας οδηγούν στην ακαδημαϊκή χρονιά που ήδη τρέχει. Τι περιμένετε λοιπόν για το 2018 και για το 2019 που έρχεται? Εντάξει, ο θεός του καλού πάντα είναι το καλύτερο.
Εμείς αυτή τη στιγμή με τους 13.000 σπουδαστές, ό,τι και παραπάνω να ζητήσουμε θα είναι θεμητό. Κατέχοντας περίπου το 50% της αγοράς, όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια μας δεν είναι στενά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ αισιοδόξοι, γιατί και η προσπάθεια που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική και με πολύ αγάπη και πάνω στο και δίπλα στο σπουδαστή. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα έχει και αντίκτυπο. Θα έχουμε πάλι ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαστών, 13 και ίσως και περισσότερους χιλιάδες. Και αυτό που θέλουμε όλοι να έχουμε μια καλή χρονιά εκπαιδευτική και οι σπουδαστές μας πάνω απ' όλα να είναι χαρούμενοι για την επιλογή τους. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, νέες ειδικότητες που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές και που μπήκαν τώρα, ας πούμε, στο πρόγραμμά σας. Έχουμε πάρα πολλά πλάνα για σεμινάρια. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, με τον Σωτήρη Κοντζάμπ, σας έφερα και προηγουμένως. Σκοπεύουμε να κάνουμε το πρώτο pop-up restaurant που θα έχει γίνει σε επίπεδο κατάρτισης. Και στο κομμάτι των ξενοδοχειακών θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση ώστε τα παιδιά, τελειώνοντας από εμάς, να έχουν μια συνολική εικόνα του κλάδου, να εξειδικευτούν σε κομμάτια του ξενοδοχείου, στη ρεσεψιόν, στο δωμάτιο, στον όροφο. Και γι' αυτό κάνουμε νέες εγκαταστάσεις. Εδώ, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, κάνουμε μια επέκταση για να είναι πλήρως προσομοιωμένο σε ένα ξενοδοχείο τα εργαστήριά μας. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικό και να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό, καθότι ενδιαφέρεται αρκετός κόσμος για αυτούς τους κλάδους, πώς θα λειτουργήσει? Θα έρχεται ουσιαστικά κάποιος υποψήφιος και θα έχει και όλο το κομμάτι της πρακτικής εξάσκησης? Ακριβώς. Πέρα από το πρόγραμμα του σπουδών του ΙΕΚ, το οποίο μας ορίζεται συγκεκριμένα το Υπουργείο και το ακολουθούμε πιστά, εμείς κάνουμε και κάποια έξτρα πράγματα, που είναι ένα κομμάτι διαφοροποίησης δικό μας. Θα κάνουμε ένα project του χρόνου, το οποίο θα είναι στα πρότυπα λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, ό,τι σημαίνει αυτό, όπως σας είπα πριν, τη ρεσεψιόν, το δωμάτιο, τον όροφο. Θα κάνουμε σάλα, δηλαδή τα παιδιά θα κάνουν πρακτική πώς σερβίρω κάποιον. Θα είναι οι σπουδαστές μας θα μαγειρεύουν, οι σπουδαστές των ξενοδοχειακών θα σερβίρουν και κάποια από τα παιδιά προφανώς στην ειδικότητα θα τρώνε. Οπότε θα γίνει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, το μάθημά τους το κάνουμε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θέλετε να δώσουμε και μία εικόνα για το πώς θα μπορέσει κάποιος να σας προσεγγίσει, ποια είναι η διαδικασία, πώς θα ενημερωθεί, πώς θα πληροφορηθεί, για να μάθει κάποια πράγματα περισσότερα για εσάς? Τηλεφωνικά μπορούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο να καλέσουν είτε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, της Κρήτης και στη Λάρισα. Στα κτίρια μας που τα γνωρίζουν οι υποψήφοι μπαίνοντας στο site μας στο iekakmi.edu.gr και από τα social media μας, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ για μας ισχυρό χαρτί. Γιατί και στα πρόσφατα βραβεία, τα Business Education Award, πήραμε το χρυσό βραβείο για την οργάνωση και το social media μας. Είναι για μας ένα μονοπάτι πάρα πολύ σημαντικό καθοδήγηση και ενημέρωση στους σπουδαστών μας. Και το Facebook μας, σελίδα μας και στο Instagram μας και στο YouTube. Δίνουμε στους σπουδαστές μας και στους ψηφίους πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Οπότε από όλο αυτό το κανάλι μπορούν τα παιδιά να ενημερωθούν και πώς θα μας βρουν και τι ειδικότητες έχουμε και όλους τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεργάζεστε με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς? Συνεργαζόμαστε με την Pearson, η οποία είναι ένας διεθνώς πιστοποιημένος φορέας πιστοποιήσεων. Συνεργαζόμαστε με τη Συντέσκο, που είναι είμαστε μοναδικό ΙΕΚ το οποίο έχει το παγκόσμιο δίπλωμα αισθητική Συντέσκο. Συνεργαζόμαστε με την ITEC, που δίνουμε στα παιδιά προγράμματα κυρίως στο κομμάτι της υγείας, εξειδικευμένα προγράμματα πέραν των σπουδών τους. Γενικότερα έχουμε συνεργασίες οι οποίες είναι πολύ ισχυρές. Νομίζω από πλευράς μου είμαι πολύ καλυμμένος. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας σήμερα. Καλή δύναμη να έχετε και καλή χρονιά. Καλή χρονιά.